έχουμε πίσω από τα ρούχα. Καλώς την. Ακριβώς, Σοφία, επειδή έχουμε φάει αρκετά, να μην πω υπερβολικά αυτές τις μέρες, επιλέξαμε σήμερα λαχανικά, σαλάτες, να αποτοξινωθούμε. Έτσι. Καλή χρονιά, Σοφία. Καλή χρονιά και μου. Να είστε καλά. Υγεία, να μας φέρνεις ωραίες συνταγές. Να είστε καλά. Και βασικά τώρα να μας βοηθήσεις να χάσουμε τα 1-2 κιλάκια που να πήραμε. Να τα χάσουμε λοιπόν τα κιλάκια, όσοι θέλουν να τα χάσουν, γιατί είναι και κάποιοι που δεν θέλουν, τα απολαμβάνουν. Πάμε λοιπόν σε αυτούς που θέλουν να τα χάσουν. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τρεις πολύ όμορφες σαλάτες, οι οποίες μπορούν να στολίσουν το μπουφέ μας ή ακόμη και την καθημερινή μας σύντηση. Λοιπόν, έχουμε τα ριγκατόνι, έχουμε μία σαλάτα με ζυμαρικό, ωραία, έχουμε μία σαλάτα πράσινη και έχουμε και μία σαλάτα με ζυμαράκι. Ωραία. Με ωραία κρυθαρένια, κουλουράκια, πάρα πολύ ωραία κριτικά. Τύπου. Ναι, τύπου ντάκο σε πιο μικρή δόση. Με τι θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με το ριγκατόνι, να πούμε λιγάκι τα υλικά. Ναι. Έχουμε λοιπόν βασικό υλικό το ριγκατόνι, ναι, το κοτόπουλο, το οποίο το έχω βάλει σε πιο μικρή δόση πάλι για οικονομία. Mm-hmm. Ξέρεις ότι πάντα το προσέχω αυτό. Μας ενδιαφέρει αυτό. Έχουμε λοιπόν πίκλες, αγκουράκι πίκλες. Ναι. Έχουμε επίσης πίκλες γενικότερα, ό,τι αλμυρίσουμε, ό,τι αλμυρό μπορούμε να κάνουμε με λαχανικά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τουρσί μέσα. Είναι αυτό, σαν έτσι, τουρσί. Μπορεί να έχουμε και δικό μας, γιατί πολλοί φτιάχνουν. Είναι πάρα πολύ απλό να φτιάχνει. Τουρσί κάπου, μια θεία από το χωριό κάπου παίρνει ένα πεσκέσι ή τουρσί. Ακριβώς. Πάντα υπάρχει. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν καλαμποκάκι βραστό. Ναι. Το οποίο και αυτό το αγοράζουμε σε κονσέρβα, δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στη διαδικασία να το φτιάξουμε εμείς. Ακριβώς. Πιπεριές φλωρίνης, ναι, τις οποίες αν θέλουμε θα μπορούσαμε να τις πάρουμε και αυτές σε κονσέρβα, να μην είναι δηλαδή η φρέσκια η πιπεριά, να είναι η πιπεριά η φλωρίνης κλασική της κονσέρβας. Αυτό σημαίνει τελικά μπορούμε να τα έχουμε και στο σπίτι και οπότε μας έρθει να κάνουμε αυτό το φαγητό. Δεν χρειάζεται να πάμε στο σούπερ μάρκετ εκείνη την ώρα. Ακριβώς. Μα οι σαλάτες είναι ούτως ή άλλως το κλασικό φαγητό το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ό,τι έχουμε να βάλουμε και σε μια γαβάθα. Το στην κατάψυξη και το βγάζεις εκεί. Μπέικον λοιπόν που χρειαζόμαστε επίσης, ναι, κρεμμυδάκι φρέσκο το οποίο δίνει στη σαλάτα μας, ωραία, μαϊντανούλι και πάμε να δούμε πώς πάμε ξεκινάμε. Να και αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Ξεκινάμε λοιπόν με το βασικό μας υλικό, το οποίο είναι το ριγκατόνι, mm-hmm, και το οποίο όπως βλέπεις έχει λίγο λαδάκι μέσα, γιατί όταν το βράζουμε για να μην μας κολλήσει μετά το αναγκαστικά θα βάλουμε μέσα λίγο λαδάκι για να μας κρατήσει ακριβώς αυτή την υφή που έχει και να ανακατεύεται ωραία, να μην κολλήσει. Ακριβώς. Να βάλουμε λίγα ακόμη ριγκατόνι, γιατί βλέπω ότι εδώ υπάρχουν κάποιοι λάτρεις, να μην πω ονόματα, που μου είπαν το ριγκατόνι περιποιήσει το ιδιαιτέρως. Οπότε και εγώ λοιπόν οφείλω να το βάλε κάνω λίγο αυτό. Ακόμα. Βάζω, ωραία, λοιπόν μπόλικο για να το έχουμε και να το ευχαριστηθούμε. Μπόλικο, αφήνω ελάχιστο απ' έξω. Okay. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο επόμενό μας υλικό. Πολύ απλά, βάζουμε τα υλικά, τίποτα περισσότερο, τίποτα mm-hmm λιγότερο. Καλαμποκάκι. Mm-hmm. Καλαμπόκι λοιπόν. Προχωράμε στο κοτόπουλό μας, το οποίο θα μπορούσαμε να το έχουμε κόψει και σε ακόμη πιο μικρά κομμάτια, για ναι, να φαίνεται αναλόγως πιο πλούσιο μέσα. Ή να το κάνουμε έτσι με τα χέρια μας απλά. Mm-hmm. Και να το βάλουμε σε αυτή τη φάση, ώστε να μπορέσει με σωστό αυτό το σκεπτικό να γίνει περισσότερο. Mm-hmm. Ακριβώς. Εγώ θα το βάλω ολόκληρο τώρα όπως είναι. Ο καθένας αποφασίζει πώς το κάνει και πώς θέλει να το παρουσιάσει. Ωραία. Θα βάλουμε λοιπόν το αγκουράκι μας, το οποίο όπως βλέπεις και αυτό κόψει, το έχουμε κόψει σε ροδελίτσες. Mm-hmm. Όσο θέλει ο καθένας, όσο του αρέσει. Θα βάλουμε και το τουρσί μας, το οποίο είναι διάφορα λαχανικά όπως είπαμε. Mm-hmm. Ίσως να το κόβαμε και λίγο έτσι πιο μικρούλι αυτό, να μην είναι τόσο πολύ μεγάλο. Εντάξει, αναλόγως και πώς το θέλουμε. Ακριβώς. Και συνεχίζουμε με τις πιπεριές φλωρίνης. Μπράβο, Κίμου. Αφού σήμερα δεν μου κατσαρόλα, να κατέβω εγώ τη σαλάτα. Πάμε λοιπόν mm-hmm στην πιπεριά φλωρίνης. Mm-hmm. Πάμε στο πράσινο το κρεμμυδάκι, το ψιλοκομμένο. Ναι. Και φρέσκο κρεμμυδάκι. Και φρέσκο και ξερό. Θα τα βάλουμε και τα δύο για να μας δώσουμε γεύση στη σαλάτα μας. Πάμε λοιπόν και στο ξερό μας το κρεμμυδάκι, το οποίο και αυτό το έχουμε ψιλοκόψει. Mm-hmm. Και επίσης θα βάλουμε και το μπέικον. Όπως είναι το μπέικον, το έχουμε κόψει σε κομματάκια και το έχουμε σοτάρει σε ελαιόλαδο. Ναι. Το ρίχνουμε και αυτό μέσα και έχουμε ήδη έτοιμη την πρώτη μας σαλάτα. Τέλεια. Εν τω μεταξύ, αυτή η σαλάτα φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακή. Δηλαδή, πολλές φορές, ας πούμε, βλέπεις έξω και λες «Α, μακαρονοσαλάτα». Όμως, αλλά ναι, δεν τη φτιάχνεις τελικά στο σπίτι. Και χορταίνεις κιόλας. Δηλαδή μπορεί να γίνει και κυρίως πιάτο, ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν θα μπορούσαμε να μείνουμε έτσι. Mm. Αλλά θα μπορούσαμε όμως να βάλουμε μέσα και μαγιονέζα. Οπότε να έχουμε μία διπλή επιλογή. Τίποτα, όχι. Είπαμε λίγο, θα τα πάρουμε όλα σήμερα. Λίγο. Μια κουταλίτσα. Λίγο. Να το ανακατέψει λοιπόν. Light. Και μαγιονέζα light, δεν μπορούμε να βάλουμε. Μαγιονέζα light. Μπορούμε να βάλουμε μαγιονέζα light. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Με τη μαγιονέζα αποκτάει. Πώς να το κάνουμε, βρε παιδιά. Μια βαρύτητα. Όχι, μια βαρύτητα. Είναι ένα κύριο. Σωστότατη. Πολύ σωστή. Λοιπόν, έχουμε έτοιμη την πρώτη
πρώτη μας σαλάτα, εντάξει, βάζουμε από πάνω και ένα μυρωδικό όποιο θέλουμε. Εμείς επιλέγουμε για να φαίνεται όμορφη εμφανισιακά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επόμενη σαλάτα μας, η οποία θα είναι μια κριτική σαλάτα, γιατί έχει φυσικά, όπως είπαμε, τα ντακάκια, τα ζυμαράκια, αυτά τα αλμυρά, τα οποία μπορεί να είναι όποιο είδος θέλουμε εμείς. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι σπασμένα, τα σπάμε για να μπορέσει έτσι να ενσωματωθεί καλύτερα το ελαιόλαδο και να γίνουν πιο άνετα στο να τα φάμε, έτσι. Σπάμε λοιπόν τα ντακάκια μας μέσα εδώ, αν θέλεις σπάς και εσύ μερικά να τα σπάσουμε και οι δύο μαζί γρήγορα, να τα σπάσουμε όλα εδώ μέσα. Έτσι, μπράβο, χρειάζεται μια βοήθεια για να τα σπάσουμε όλα. Έχουμε και το Στάθη βέβαια που έχει συνηθίσει να τα σπάει, μας έχει συνηθίσει σε αυτό, οπότε... Αντί για το ρόδι, ας σπάσουμε ένα ντακάκι. Μη σπάσετε εμένα, φοβάμαι. Εσένα δεν σε σπάμε με τίποτα, αγάπη μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Συνεχίζουμε εδώ πέρα βάζοντας τις ντοματούλες μας μέσα, οι οποίες θέλει αρκετή ντοματούλα να πέσει μέσα σε αυτή τη σαλατίτσα, έτσι. Να σου, μερικοί βγάζουν τη φλούδα από την ντομάτα, εσύ την αφήνεις, ε? Ναι, την αφήνω, δεν ξέρω, μου αρέσει. Τώρα αν κάποιος δεν του αρέσει, δεν ξέρω, οι περισσότεροι την αφήνουν. Ό,τι θέλει ο καθένας, γούστα. Παίζει ρόλο και η ντομάτα όμως, έτσι, ναι, γιατί... Βέβαια. Να σου πω κάτι, πόσο καιρό έχουμε να φάμε ντομάτα, δηλαδή ντομάτα που να είναι ντομάτα. Το καλοκαίρι εγώ, που είχα πάει σε ένα χωριό. Και εγώ στο χωριό μου μόνο. Εγώ απογοητεύομαι πάρα πολλές φορές με την ντομάτα. Τώρα αρχίσαμε ντομάτο ιστορία. Πάντως, πολλές φορές παίρνω ντομάτα, τη βλέπεις έτσι ωραία κόκκινη απ' έξω και μέσα είναι κίτρινη. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και σκληρή. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, με τις ντομάτες υπάρχει μια παρεξηγημένη ιστορία, υπάρχει θέμα. Εδώ πέρα έχω βάλει τώρα για να μην ξεχάσουν οι τηλεθεατές μας τι κάνουμε εδώ. Έχω βάλει ήδη τις ελίτσες και τώρα θα βάλω πάλι κρεμμυδάκι κλασικά σε αυτή τη σαλατίτσα που είναι πάρα πολύ ωραία που πάει. Και επίσης εδώ πέρα θα βάλω, είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν θα βάλω σκέτο ανθότυρο κριτικό, θα βάλω ανθότυρο και κατίκι μαζί. Είναι μία διαφορά που θα κάνει τη διαφορά σε αυτή την κριτική σαλάτα. Τι δηλαδή... αλλάζει αυτό στη γεύση, το κάνει λίγο πιο... Υπάρχει μία μεγαλύτερη ποικιλία στο τυρί. Το, κοίταξε να δεις, το ανθότυρο είναι ένα τυρί γενικότερα ανάλατο. Ναι, και το ελαφρύ. Κατήκι, ναι, και το κατήκι είναι από τα γλυκά τυριά, ας πούμε. Έχει όμως λίγο πιο έντονη γεύση το κατήκι. Έχει λίγο πιο έντονη γεύση. Τουλάχιστον θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια πιο έντονη γεύση στη σαλάτα μας. Και ωραία. Εδώ πέρα φυσικά μπορούμε να βάλουμε και μαϊντανούλι. Και λίγο ανιθάκι, του πάει πάρα πολύ. Και ρίγανη. Και φυσικά θα μπορούμε να βάλουμε και ρίγανη, αλλά πρώτα να βάλω τις πιπερίτσες. Α, έχουμε τις πιπεριές. Θα βάλουμε πράσινες πιπερούλες, όμορφες και ωραίες. Και θα δροσίσουμε τη σαλάτα μας με δυόσμο. Νομίζω ότι του πάει πάρα πολύ και έχουμε μία ποικιλία από πολλά μυρωδικά, φρέσκα μυρωδικά, τα οποία θα δώσουν και άλλη γεύση και άλλο τόνο στη σαλάτα μας. Και εδώ, Κίμου, φυσικά θα βάλουμε τι, ελαιόλαδο. Εννοείται. Απλό, ωραίο. Ελαιόλαδο. Πάντως το πόσο χορταστική είναι μία σαλάτα είναι γεγονός. Ό,τι καλύτερα. Απλά βαριόμαστε πολλές φορές. Βαριόμαστε να φτιάξουμε μία σαλάτα και ξεφεύγουμε στις κλασικές λύσεις. Μαρουλάκι, πολλές φορές και χωριάτικη. Πάνω που ετοιμάζω τώρα εγώ όλα αυτά που ακούω διάφορα, μου λένε ας πούμε δεν μπορώ να κάτσω να πλύνω λαχανικά. Όχι, αυτό δεν έχω πρόβλημα. Απλά εκείνη τη στιγμή βαριέσαι. Λες, ας κόψω μία χωριάτικα, ας κόψω μία ντοματοσαλάτα. Το θέμα. Κι όμως, κοίτα εδώ. Θα το τρώμε το καλοκαίρι. Λέγω τρελαίνουμε για ντάκο έτσι κι αλλιώς. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ελαιόλαδο και να βάλουμε και λίγο βαλσάμικο εδώ. Θα μας δώσει και αυτό τη γεύση του. Λίγο βαλσάμικο. Και είμαστε πανέτοιμοι. Ωραία. Και πάμε τώρα στην επόμενη σαλάτα μας. Ωραία, να βάλουμε θα χορτάσουμε σαλάτες σήμερα. Να φαίνονται. Κοίταξε εδώ, Στάθη, τι σου έχουμε. Εδώ, κοίτα. Τη σαλάτα θα γίνει σήμερα στο μαγκαζίνο Live. Και πάμε τώρα στην πράσινη τη σαλατούλα μας. Όπου έχω επιλέξει σαν λαχανικό για να κάνουμε λίγο τη διαφορά τη Λόλα. Η Λόλα λοιπόν είναι ένα σγουρό μαρουλάκι, το οποίο δεν είναι ακριβό και δίνει πραγματικά μια άλλη γεύση. Είναι κάπως διαφορετικό. Όποιος το δοκιμάσει θα καταλάβει τι εννοώ. Τη σαλάτα μας εδώ την κόβουμε με τα χεράκια. Ναι. Όπως έχει τιμή μαρουλιού, νομίζω 50 λεπτά εκεί περίπου. Λίγο παραπάνω. Είναι λίγο παραπάνω. Είναι λίγο παραπάνω, αλλά δεν είναι τσιμπημένο όμως. Και εδώ επίσης θα κάνω τη διαφορά βάζοντας σε αυτήν εδώ την πράσινη τονοσαλάτα που φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή σικορέ. Το σικορέ είναι ένα είδος λαχανικού, το οποίο σου θυμίζει και κρεμμύδι, σου θυμίζει και τζίντζερ, σου θυμίζει και φινόκιο. Έχει δηλαδή μία... είναι λίγο πικρό, είναι λίγο πικρό. Ναι, ναι, πικρίζει. Λοιπόν, και γι' αυτό έχει και ταιριάζει και πάρα πολύ με τη Λόλα. Γι' αυτό έχω κάνει αυτόν τον συνδυασμό. Το αμέσως επόμενο πολύ βασικό μας υλικό εδώ είναι η τονοσαλάτα. Ο τόνος. Κάνουμε λοιπόν, βάζουμε τον τόνο μαζί με το λαδάκι που έχουμε βγάλει ήδη από την κονσέρβα. Έχουμε λοιπόν τόνο εδώ, κλασικά και ωραία, τον οποίο εδώ δεν σε βλέπω να ανακατεύεις. Όχι!
Σ' αφήνω, κοιτάω. Κοιτάω, γιατί νομίζω ότι κάνεις κάποιο ντεκόρ εδώ, ειδικό. Και εδώ λοιπόν έχουμε την πιπερίτσα που θα βάλουμε, θα είναι η πορτοκαλί, γλυκιά πιπεριά και εδώ. Και φυσικά. Και ο τόνος να πούμε ότι έχει πολύ μεγάλη θρεπτική ουσία και πρέπει να τρώμε τόνο. Βεβαίως, και πάει πολύ με τον άνηθο που βάζω αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και λίγο μαϊντανό, αλλά εγώ προτιμώ στη συγκεκριμένη σαλάτα. Προτιμώ να βάλουμε τον άνηθο. Ταιριάζει απίστευτα. Και από πάνω, θες να μου κάνεις λίγο εδώ πέρα ένα ανακατεματάκι, μπορείς. Να ανακατέψω. Λίγο, ένα μικρό ανακατεματάκι, για να μπορέσουμε άψογα. Ωραία. Να βάλουμε από πάνω, πολύ ελάχιστα, κρουτών. Α, και κρουτών. Και είμαστε έτοιμοι. Εδώ πέρα δεν θα μπει καθόλου αλάτι. Ενώ στις άλλες θα βάλουμε λίγο αλατάκι. Γιατί? Γιατί έχουμε τον τόνο. Έχουμε τον τόνο και δεν χρειάζεται να μπει καθόλου αλάτι. Είμαστε πανέτοιμοι. Αν δεν έχουμε αγοράσει έτοιμο κρουτόν, πώς μπορούμε να φτιάξουμε κρουτόν? Πώς μπορούμε να φτιάξουμε κρουτόν? Η καλύτερη ερώτηση που μου έχουν κάνει ποτέ και η πιο έξυπνη. Λοιπόν, κρουτόν φτιάχνουμε στο σπίτι χωρίς καθόλου άγχος με ψωμί του τόστ. Παίρνουμε φετούλες ψωμί του τόστ. Ναι. Μπορούμε να κόψουμε και την κόρα γύρω-γύρω, να αφήσουμε μόνο την ψύχα. Και τις τηγανίζουμε σε άραβο σιτέλαιο. Μόλις παγώσουν, τις κόβουμε τετραγωνάκια, παιδιά, και τις βάζουμε μέσα στις σαλάτες μας και γίνεται ένα κρουτόν το πιο απίστευτο που μπορείτε γιατί να φανταστείτε. Γιατί να σου πω και κάτι τώρα, επειδή εμείς κάνουμε και έρευνα αγοράς, το κρουτόν στο σούπερ μάρκετ, το κουτάκι, είναι λίγο τσιμπημένο δηλαδή για αυτό που έχει μέσα. Ακριβώς. Ενώ αυτό με το τόστ είναι μια εύκολη και πολύ οικονομική λύση. Εύκολη και οικονομική και πεντανόστιμη. Δηλαδή πιστέψτε με, ρουφάει μέσα το λαδάκι το ψωμί και γίνεται απίστευτο γευστικά. Δεν συμφωνείς μαζί μου ότι είναι λίγο τσιμπημένο το κρουτόν στο σούπερ μάρκετ? Γιατί εγώ κάνω έρευνα αγοράς για αυτό. Είναι όντως. Θέλουμε το δικό μας το κρουτόν να το κάνουμε με σκόρδο, ας πούμε. Μπορούμε να πιάσουμε τη φετούλα του τόστ και να την αλείψουμε με σκόρδο. Ή να την αλείψουμε με κρεμμύδι. Ή με τυρί που λένε μερικά τα έτοιμα. Με τυρί, όταν θα το τηγανίσουμε, θα λιώσει μετά. Κατάλαβες, δεν θα μπορέσουμε. Όχι, με τυρί δεν πειράζει. Θα το βάλουμε μετά το τυρί. Βάζουμε το κατήκι. Μπορούμε και να βάλουμε κρεμμυδάκι και σκόρδο ανετότατα. Ωραία. Υγιεινά. Καλή χρονιά. Να σε καλά, έτσι. Σε όλο τον κόσμο να ευχηθώ και εγώ μέσα στην καρδιά μου. Όλοι να είναι ευτυχισμένοι, υγιείς και να κάνουν υπομονή. Πολύ σημαντικό. Περνάμε δύσκολες μέρες όλοι μας, όλος ο κόσμος. Όσο πιο πολύ υπομονή κάνουμε, τόσο πιο εύκολα θα τα βγάλουμε πέρα. Και καλό φαγητό. Λοιπόν, να πούμε ότι σιγά σιγά, έτσι τώρα που ξεκινάνε οι εκπομπές του 2014, ξεκινήσαμε με σαλάτα. Σιγά σιγά κάποια στιγμή θα ξεκινήσουμε έτσι και τα πιο βαριά φαγητά. Πάλι. Να ανοίξουμε και φιλοπίτας, είπαμε. Πρέπει οπωσδήποτε πρέπει να ανοίξουμε και φίλο. Να δείξουμε πώς φτιάχνουμε και να περάσουμε το τεστ όλοι μας. Φιλόπιτα. Θα σας βάλω λοιπόν. Θα σας δείξω το πρώτο φίλο και μετά θα σας βάλω όλους έναν με τον πλάστη στο χέρι. Αν δεν μπορούμε να περιμένουμε το τεστ και τη συνταγή σας. Βεβαίως έχω στο catering που μπορεί να δοκιμάσει ο κόσμος. Ωραία. Το μαγειρεύω με Σοφία, όπου μπορεί να δει πάρα πολλά πράγματα. Εμείς θα φάμε με Σοφία τώρα, όσο εμείς όλοι θα πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.